Έδωσαν τη δική τους μάχη στις πανελλήνιες εξετάσεις με φόντο τα χαλάσματα που ο Εγκέλαδος άφησε πίσω του. Είδαν τα σχολεία τους λαβωμένα από τα Ρίχτερ, επέστρεψαν αναγκαστικά στην τηλεκπαίδευση και στην πιο κομβική σχολική τους χρονιά είχαν να παλέψουν με απρόσμενες αντικσοότητες. Ξέρω παιδιά που δεν έχουν ίντερνετ, δεν έχουν καλό σήμα για να πάρουν δεδομένα, δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν που να μείνουν. Πολλοί δεν καταφέρνουν να διαβάσουν. Γιατί μένουν σε σκηνές ή μένουν σε κάποιο άλλο σπίτι. Το αίτημα για ειδική μοριοδότηση που εξ αρχής ζητήθηκε σε κάθε τόνο για τους υποψήφιους μαθητές από τις σεισμόπληκτες περιοχές φέρεται πλέον να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Οι μαθητές λοιπόν της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι γενικών λυκείων και πάλι επαγγελματικών λυκείων, δηλαδή των περιοχών που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, ενδεικτικά καταστροφικοί σεισμοί, πλημμύρες, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. Έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτασης ανάγκης πάρα πολλοί δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, δηλαδή ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, ο Δήμος Αστερουσίων, μέρος από άλλους δήμους, όχι ολόκληροι, και ο Δήμος Σωροπαιδίου Λαστείου. Αυτά λοιπόν υπάρχουν. Επομένως, με δεδομένο ότι υπάρχουν, το ερώτημα είναι, θα προχωρήσετε στην έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπει ο νόμος? Όπως διευκρίνησε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Ζέτα Μακρύ, η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και με βάση τα προβλεπόμενα εκτιμάται πως θα περιλαμβάνει τους μαθητές από τις σεισμόπληκτες περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου, όπως και στο παρελθόν έχει συμβεί για ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας. Για να εφαρμοστεί όμως η ρύθμιση αυτή, πρέπει η περιοχή να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσο ορίζονται στο σχετικό νόμο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα εκδώσει την απόφαση με βάση αυτά τα οποία είπατε, αλλά το θέμα είναι και τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Η υφυπουργός παρέθεσε αναλυτικά τις προϋποθέσεις αλλά και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα πρέπει να κατατεθούν στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας μέσα σε 5 ημέρες από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ξεκαθαρίζει οριστικά το τοπίο. Δηλαδή, όπως τόνισε, μια αίτηση υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει υποψήφιος την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ειδικό ποσοστό, τα πλήρη στοιχεία του και τον κωδικό με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις και μια βεβαίωση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, την οποία είχε υποβάλει την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στις εξετάσεις. Ακριβώς ίδια είναι τα δικαιολογητικά και για τους μαθητές που κατοικούσαν μόνιμα στις σεισμόπληκτες περιοχές, αλλά αναγκάστηκαν μετά τα Ρίχτερ να συνεχίσουν την τρίτη τάξη σε άλλο λύκειο, υποβάλλοντας συμπληρωματικά το ε1 του προηγούμενου οικονομικού έτους του γονέα προς απόδειξη της μόνιμης κατοικίας τους.